αίτημα εδώ στην Περαία Αχιλλέας Περαίας εναντίον ΑΕ Χαριλάου. Εδώ βλέπω τους παίκτες ΑΕ Χαριλάου και αριστερά τους παίκτες της Περαίας, διαιτητής Κοσμόγλου Τσακυρόπουλος και Κουζούνογλου, το διαιτητικό τρίο Φουντούκης τώρα στην σέντρα για την ομάδα της ΑΕ Χαριλάου. Για να δούμε, πρώτο ημίχρονο. Εδώ προσπάθησε ο Πετρίδης, πλασάρει, πάνω όμως στον αδοφύλακα ο Τσάμπαση. Από την άλλη πλευρά τώρα. Σπαθεί, θα γίνει το σούτ εκεί από το Δημητριάδη και πάλι ο Κοτσάμπασης όμως θα πει όχι. Για να το κεραμιδάς, έγινε το λάθος. Κλέβει ο Πετρίδης, φεύγει ο Πετρίδης, φεύγει, πλασάρει με το δεξί και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0, βλέπετε ξανά τη φάση εδώ πως έκλειψε ο Πετρίδης και θα κάνει το πλασέ ιδανικό και 1-0 για την ομάδα του Αχιλλέα Περαίας. Έχαλα τώρα στην επίθεση, θα γίνει από δεξιά η παλιά, η σέντρα πάνω στην κίνηση και θα χαθεί ευκαιρία από τον Παπαγιάννη. Έκανε πλασέ, σούτ από το Ζούτη, θα αποκρουστεί, θα φύγει out. Παραμένει το 1-0. Πετρίδης τώρα προσπαθεί να βγάλει το Σιάνκα μέσα στην περιοχή, η κόντρα, η μπάλα θα καταλήξει πλάγια. Για να πάλι και πάλι Πετρίδης, πάλι για το Σιάνκο, πάει να φύγει ο Σιάνκας, όμως θα σηκωθεί η σημαία εκεί του βοηθού, ο διαιτητής σφυρίξει offside στην επίθεση τώρα και η πάσα από τον Ταμπάκο από την άλλη πλευρά για την ΑΕ Χαριλάου. Για να δούμε. Το σούτ που θα γίνει πάνω στα χέρια του Ωρεόπουλου, παραμένει το 1-0. Πίσω η μπάλα δεν μπορεί να την πιάσει ο τερματοφύλακας Κοτσάμπασης. Προσπαθεί τώρα να κάνει και τρίπλα και θα γίνει εκεί μια ανατροπή και πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα Αχιλλέα Περαίας. Ο κ. Κοσμόγλου αμέσως θα το σφυρίξει. Πέναλτι με το Σιάνκα και θα αποκρούσει όμως το Κοτσάμπασης. Θα διορθώσει το λάθος με την απόκρουση αυτή. Κοτσάμπασης θα πει όχι, παραμένει το 1-0. Τελεί το κόρνερ για την κεφαλιά Πετρίδης. Χέρι εκεί και από την άλλη πλευρά τώρα καθούν οι παίκτες. Εκεί ήταν ο Φουντούκης, φωνάζουν για χέρι. Δεύτερο μήχρονο, το σούτ που θα γίνει από μακριά για την ΑΕ Χαριλάου. Θα φύγει out η μπάλα. Συνέχεια στο παιχνίδι, εδώ με το Σιάνκα, πλασάρει από μακριά. Ο Κοτσάμπασης όμως θα αποκρούσει και πάλι. Αρκετές αποκρούσεις από τον Κοτσάμπαση. Το φάουλ για την Περαία. Νέα απόκρουση Κοτσάμπαση, βλέπετε, και τελευταία στιγμή πάλι ο Κοτσάμπαση θα πει όχι στο Σεβαστόπουλο που προσπάθησε ο Σεβαστόπουλος να πλασάρει. Θα γίνει βαθιά σέντρα πάνω στην κίνηση, προσπάθησε και ο Σπόγλου, έπιασε ο Ρεόπουλος. Προσπαθεί ο Φουντούκης τώρα. Μέσα στην περιοχή θα γίνει το σουτ και πάλι όμως ο Ρεόπουλος θα μπλοκάρει. Κυρμανίδης τώρα θα τον κάνει για τον Πετρίδη, νομίζω ότι είναι offside, σήκωσαν τα χέρια, όμως έφυγε ο Πετρίδης και θα κάνει το 2-0. 2-0 για την ομάδα του Αχιλλέα Περαίας. Οι παίχτες έχαλαν, νόμιζα ότι ήταν offside. Μια ωριακή φάση. Σαν βλέπουμε τη φάση εδώ, Πετρίδης πέρασε και τον Κοτσάμπαση, κάνει το 2-0. Θα γίνει σέντρα κεφαλιά από τον Κυρμανίδη και 3-0 από τον Κυρμανίδη. Βλέπετε πως πετάχτηκε εκεί, τρύπωσε μέσα στην άμυνα. Βλέπετε ξανά τη φάση, πηδάει πιο ψηλά από όλους, παίρνει την κεφαλιά, κάνει το 3-0 και σφραγίζει το τρίποντο για την ομάδα του Αχιλλέα Περαίας. Εδώ 3-0 κερδίζει ο Αχιλλέας Περαίας την ΑΕ Χαριλάου και τελειώνει το παιχνίδι από τον κύριο Κοσμόγλου. 3-0 τελικό αποτέλεσμα.